Έχει χιλιάδες 13. Θέλω λίγο. Σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα που αποτελεί απλές ασκήσεις με ελάχιστο εξοπλισμό. Και ότι κάθε ένας ξεχωριστό για τις πολλές επαναλήψεις συγκεκριμένο σε αυτό που με αφορά. Γιατί είναι περιορισμένο το εξοπλισμό, δεν έχουμε βάρη, δεν έχουμε άλλες συνθήκες που δεν έχουμε και καλές τροφές, η διατροφή που λέμε. Και αυτό είναι πολύ καλό γιατί είναι αποτελεσματικό και μπορεί να δώσει μια καλή αποτέλεσμα και συνέχεια σε προσπάθεια του κάθε ενός και σε πολλές κρίσιμες μέρες. Ό,τι αφορά τη διατροφή. Ελάχιστη μιλάμε. Ώστε μόνο για να μην χάσουμε το τόνος, το μυϊκό, να το ενηφέρουμε, να το αναφέρουμε λίγο στα ίσα του έτσι, να μην το χάσουμε, να μην καθόμαστε τέλος πάντων. Κατά άλλα μπορείς να, επειδή όπως είμαι αναφέρω πιο πριν, υπάρχει έλλειψη τροφίμου και αναπλήρωση βιταμινών και ενοστοιχεία, πρωτεΐνες και είναι πολύ πιο εύκολα να συμπληρώσουμε με υδάνθρακες παρά με τις πρωτεΐνες, με ζάχαρα και αυτά. Το μόνο που μπορεί να μας βοηθήσει είναι το πιο πλούσιο μέρος της ξεκούρασης που θα είναι. Άλλωστε το πρόγραμμα δεν είναι και τόσο μεγάλο. Αποτελείται από τα πόδια που είναι την πρώτη μέρα, τη Δευτέρα. Είναι τα τετρακέφαλα, μπίσεφ φεμουράρ, τις γάμπες και τα τραπεζοειδή, τα αφήνουμε σε μια ξεχωριστή μέρα ώστε να μην καταναλώνουμε, ας πούμε, αυτό ενέργεια ή χρόνο, να είναι περιορισμένο, έστω και αν τα έχουμε. Απλά βασιζόμαστε σε μεγάλο μυϊκό μάζα και όχι στα μικρά, γιατί αλλιώς να μας φάει πολύ χρόνο, ενέργεια, κατανάλωμα ενέργεια και δεν θα μπορέσουμε να τα επεξέλθει κάθε ένα ξεχωριστά. Οπότε, όπως είπαμε, τα πόδια την πρώτη μέρα, την δεύτερη μέρα έχουμε στήθος, το στήθος, πλάτη, συμπεριλαμβάνει και ώμους. Την τρίτη μέρα έχουμε ρεπό. Επανερχόμαστε τέταρτη μέρα με μπράτσα, τρικέφαλο, δικέφαλο, τρικέφαλο. Οπότε συγκεκριμένα για την δεύτερη μέρα που είπαμε στήθος, έχουμε το εξής exercise, πώς το λέμε, επαναλήψεις. Και οι επαναλήψεις, όπως είπαμε, είναι εξαρτάται με
με το βάρος, με τη διατροφή, με ξεκούραση και αυτές περιορισμένο όλα αυτά τα περιορισμένα που υπάρχουν, τις κρίσεις που λέμε. Το μόνο ότι χρειάζεται ένα τέμπο να επικρατεί ξεκούραστο πάντα και με πολλές βαθιές αναπνοές. Κινήσεις όσο πιο άμπλες, πιο κομπλέ. Και συγκεντρωνόμαστε στη κίνηση και στον σφίξιμο το MISC. Μπορεί να αποτελούν και από πολλές επαναλήψεις, ώστε να ποτίζονται πολύ καλύτερα και να γεμίζουν με αίμα και οξυγόνο. Θα χρειαστεί αρκετά χρόνο ξεκούραστη. Δεν χρειάζεται, δεν είναι ένα είδος superset, αλλά περίπου, που χρειάζεται και πολύ ξεκούραση. Ξεκούρεσαι ανάμεσα, ώστε να μπορείς να επεξέλθεις. Αυτά. Και όπως είπαμε, τελευταία πόδια, την τρίτη στήθος πλάτη όμως, την τρίτη μέρα να πάψει τίποτα, δεν κάνουμε ξεκούραση και την τέταρτη μέρα μπράτσα, τρικέφαλο και πήχες. Και την πέμπτη μέρα ξεκούραση και ερχόμαστε την έκτη μέρα πάρει με πόδια, την έβδομη μέρα πάλι στήθος, πλάτη και ώμος. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι 2 φορές τα πόδια και τα μεγάλα μυϊκά νήματα, ώστε τα μικρά είναι ήδη εγκλωβισμένα μέσα και κουράζονται, οπότε δεν θα χρειαστεί μπορεί και άλλες επιπλέον ασκήσεις για τα μικρά, για να μην τα υπερκουραζόμαστε, να μας δώσουμε ένα χρόνο ξεκούραση. Αυτά. Συνήθως τις επαναλήψεις βγαίνουν στα 20-25 με κάποιο μικρό βάρος. Είναι ένα είδος που ας πούμε να κόβουμε, να κρατάμε, όπως είπαμε, κρατάμε μια ισορροπία από το βάρος, την άσκηση, την ξεκούραση και τη διατροφή. Και ξεκούραση, μιλάμε πάντα σε και ξεκούραση ανάμεσα στις ασκήσεις. Απλά εδώ θα τα αναφέρω και να τα καταγράφουμε με ένα τρόπο ώστε να μπορούν να τα μπορούν να συμπιέζουν και να τα πιάσει εδώ μέσα, δεν να κρατήσουμε, δεν να έχουμε το χώρο ξεκούραση, ξέρω εγώ, αυτό που θα χρειαστεί, θα είναι λίγο πιο σύντομο, ώστε όπως είπαμε να συμπιέζεται μέσα, να μπορεί να φαίνεται να είναι ο χρόνος πολύ περιορισμένο. Λοιπόν, θα αρχίσουμε.
Και όπως γνωρίζετε, εδώ από μέγα εξέδρα των επισήμων, από την φωλιά των ανέμων, σας παρουσιάζουμε αυτό το σύστημα της κρίσης. Είναι και μεσημέρι. Ο ήλιος είναι αρκετό δυνατό και η επιλογή του καθενός είναι και οι συνθήκες που επικρατούν στην ατμόσφαιρα, γιατί είναι πρωί ή το βράδυ ή το μεσημέρι, βοηθάει πολύ για διάφορες επιλογές που θα αναζητάτε. Αν θέλεις να κόβεις, να χυδρώσεις παραπάνω, αν θέλεις να έχεις περισσότερο οξυγόνο, άλλωστε στη ζέστη είναι περιορισμένο το οξυγόνο, έχεις πιο πολύ μεγάλη πίεση, είναι ζέστη, είναι πολύ πιο κούραση, αλλά βοηθάει πάρα πολύ στην να χυδρώνεις, να ενώ αν το διαλέγεις το βράδυ έχεις περισσότερη σκιά, έχει πεσμένη την πίεση, λίγο περισσότερο αέρα, μιλάμε και πάντα έχουμε εδώ και οξυγόνο, αποτελεί πολύ καλό ιόδιο στη θάλασσα. Αυτά. Λοιπόν, κάποιες άλλες λεπτομέρειες και περισσότερα θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Τώρα να περάσουμε στις ασκήσεις. Ξεκουραζόμαστε. Να επανερχόμαστε μετά από ξεκούραση και ολοκληρώνουμε αυτές. Αυτά τα κάνω επί 5 σετ, 6, 20 επαναλήψεις, ώστε να μπορεί να ποθήσει με πολύ αίμα. Δεν έχουμε και βάρος ή ένταση. Θα το δώσουμε να μπορούμε να οξυγονωθούμε καλύτερα το αίμα και να ξεκουραστούμε, ώστε να μπορεί να γεμίζει πάλι με θρεπτικές
Στις το MISC και οξυγόνο, αίμα και οξυγόνο. Να είμαστε ξεκούραστοι. Όπως είπαμε, αυτό το πρόγραμμα είναι για κρίση. Δεν είναι κρίση. Κρίση τροφίμου. Λοιπόν, μετά έχουμε μετά μόλις τελειώσουμε με 5 σετ. Έχουμε σε μεγάλο 5 σετ, ολοκληρώνουμε με θα περάσουμε στο στήθος. Αυτά θα είναι σε την πρώτη μέρα. Ενώ σε δεύτερη μέρα θα ακολουθεί το εξής. Στήθος, πλάτη και ώμοι. Δεν βολεύει η γωνία εδώ. Δεν βολεύσουμε εδώ. Είπαμε, το εξοπλισμό είναι ελάχιστο. Δεν χρειάζεται και πολύ καλή προσπάθεια. Λίγο απλώς να... Γιατί οι επαναλήψεις είναι πολλές. Και λίγο το βάρος. Περισσότερο το σώμα παίζει.
γίνει με αυτή τη ανάπαυση. Ελάχιστη ώρα ώστε να μπορούμε να οξυγονόμαστε καλά και να ξεκουραζόμαστε καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Θα περάσουμε στο επόμενο βήμα για την πλάτη. Όπως σας έχω επιθυμήσει, εγώ θα τα κάνω πιο γρήγορα και πιο συμπιεσμένα αυτά στις ασκήσεις, γιατί έχουμε περιορισμένο χρόνο καταγραφή. Οπότε θα γίνει αυτό και μιλάμε πάντα για δύο σετ. Έτσι, κάτι ασκήσεις δύο σετ. Το θέμα είναι ότι θα το χτυπήσουμε από όλες τις γωνίες, περίπου. Μετά από αυτό συνεχίζουμε άλλο. Είπαμε 20, 15, 20, όχι 10, ποτέ 10. Αλλά μια λίγο βάρος, όχι μεγάλο. Ξεκούραση θα γίνει και στο άλλο χέρι, ας πούμε, έτσι. Ξεκούραστη. Συνεχίζουμε με το υπόλοιπο. Να γίνει ένα είδος σούπερ σετ, αλλά είπαμε ξεκούραση. Ξεκούραση. Ανάμεσα, πάντα, πολύ ξεκούραση. Να έχει χρόνο και το στήθος να επανέλθει. Να επανέλθει και την πλάτη. Έτσι, ξεκούρασε. Και όταν επανερχόμαστε, πάντα λέμε να μην ξεχνιόμαστε, δηλαδή ότι ξεκουράζεις, έτσι. Να επαναφέρεις τη αναπνοή σου και να συνεχίζεις. Είναι ένα αναπνοή.
Δεν είναι καθόλου δύσκολη. Επανερχόμαστε. Αλλά αυτή τη φορά θα δυστυχώς μαυριζόμαστε. Διατάσεις πάντα είναι καλοδεχούμενοι. Έπειτα από αυτό, τώρα ξεκουραζόμαστε για λίγο. Ετοιμαζόμαστε ενδιάμεσα. Μπορούμε να ετοιμαζόμαστε το επόμενο. Πως φαίνεται αρκετά καλά. Εκεί περάσαμε. Περνάμε. Αν μπορείς και βρίσκεις τρόπο ώστε να αλλάζεις γωνία των χεριών σου ώστε να αποτελεί κάποιο καλύτερη απόδοση στην κούραση δηλαδή του μισκ. Κάνε το, μπορείς. Γυρνόταν τα χέρια από ίσια, από στριβόγυριστά τα χέρια, όπως θέλεις. Αν θέλεις με κλειστά, ίσια, με στριφτές. Αυτό ίσα ίσα θα σε βοηθήσει. Λοιπόν. Συνεχίσουμε με το επόμενο. Αυτό όπως είπαμε, δύο σετ από κάθε ένα άσκηση. Είπε από 15-20 μέχρι και 25. Μέχρι.
ξεκουραζόμαστε και συνεχίζουμε. Πάντα, όπως είπαμε, να βρούμε διάφοροι γωνιά να επιβαραίνουν την άσκηση. Αλλά, αν δείτε αυτό, να ψάχνουμε να δουλεύουμε ένα πτήμα πολύ μικρό που δεν επιβαρύνεται και τόσο πολύ στην άσκηση. Οπότε αυτό σημαίνει ότι δεν δουλεύει καλά. Και βρίσκουμε τρόπο ώστε να το χτυπήσουμε τη ρίζα. Ξέρω τα πολύ καλά ότι τα τρικέφαλα μας να αποδώσουν και να μας υποστηρίζουν και όλα τα άλλα τμήματα που είναι μικρά, αλλά κρατώντας την αυτή που λέμε ότι υποστηρίζουμε τα μεγάλα τμήματα μόνο σε αυτά στα πρώτα τα μεγάλα τα πρώτα πρώτες ασκήσεις και προπονήσεις. Οπότε αυτά να μας υποστηρίζει τα μικρά τμήματα και να μπορούμε να αποδώσουμε, ώστε να μπορούμε να τα κουράζουμε για αρκετά καιρό και καλά να το πομπάρουμε με αίμα, να το αντλήσουμε με αίμα και να δουλεύουμε. Είναι απλό. Συνεχίζουμε, επανερχόμαστε με άλλη άσκηση. Και όπως είπαμε, με το ένα με το άλλο. Δεν το κάνουμε ένα πίσω από το άλλο, την ίδια άσκηση. Αλλά ξεκούραση καλή. Και όταν είναι, το στίβουμε την άσκηση. Δεν είναι ότι να βγει μόνο το αριθμό π.χ. επαναλήψεων, έτσι. Να το στίβουμε. Θα χρειαστεί περιορισμένο βάρος εξαιτίας της γωνίας που δεν επιτρέπει πολύ βάρος. Γωνία της άσκησης.
Δεν συντηρημένες ασκήσεις. Είναι απλές. Αλλά θέλει επικέντρωση, δηλαδή επικεντρωτή στην κίνηση. Δεν είναι βάρος, απλά είναι να αντιστέγεσαι με το μυαλό σου στη σφίξη του MISC. Και όχι τόσο στην άντληση. Δεν έχει άντληση τόσο μεγάλη. Αλλά τη σφίξη. Τη σφίξη του MISC. Θέλει ελεγχμένη κίνηση. Με λίγα λόγια. Λίγη, μικρή. Έτσι θα δουλεύει καλά. Εδώ είχαμε κλείσει και τη δεύτερη μέρα. Θα πάμε να υπάρχουν να φορτώμαστε την μπαταρία μέχρι να ετοιμάσουμε το σκηνικό και
δοκιμάστε, πως σας λέμε στη συνέχεια την τέταρτη μέρα μετά από ξεκούραση από την πλάτη. Και συνεχίζουμε με τα μπράτσα. Πρόγραμμα τα μπράτσα. Τα μπράτσα. Δύο σετ κάτι άσκηση. Εκτός από τα τριχέφαλα που θα υπάρχει ένα-δύο άσκησεις που θα περιλαμβάνουμε. Ένα-δύο σετ που θα περιλαμβάνει τρία άσκησεις. Επειδή ο βάρος είναι περιορισμένο και όπως λέμε επικεντρώνομαστε στην αποσυγκέντρωση και το μίσκ. Μετά αυτό το κομπλέ θα κάνουμε μισές. Γι' αυτό που είχαμε αναφέρει και προηγουμένως, ότι αυτό που εννοούμε κόψιμο, μιλάμε όχι για κόψιμο, χέσιμο, έτσι. Εννοούμε την γράμμωση. Γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή από τελεία γράμμωση, αλλά να έχει, να κρατήσουμε τις ίδιες παρόμοιες επαναλήψεις, παρά να κάνουμε λιγότερο, να βγάλουμε λίγο περισσότερο βάρος και να συνεχίζουμε. Δεν λοιπόν, ξέρω. Το τρίτο άσκηση συνεχίζεται. Συνεχίζεται. Aici în față sau lăsa așa?
Να λες και εσύ. Συνεχίζουμε. Απλά θα πάρει λίγο χρόνο μέχρι κάνουμε αλλαγές στο εξοπλισμό. Είπα, εγώ θα τα κάνω από 10 επαναλήψεις με λόγω υπερορισμό χρόνου και θα συνεχίσω. Μπαταρία πάλι. Να τα αφήνω πάνω να φορτώνουμε για λίγο. Ωραία, ακόμα.
Schiera del Borina, Massè, Canopissi, e Optichiguni. Αλλάξει. Μετά από αυτό έχει το δεύτερο χέρι. Πάει λέγοντας.
Πόσο πάει έτσι. Μετά ολοκληρώνουμε με διαφορετική κίνηση ώστε να δουλεύει στην άνεση περισσότερο. Και ερχόμαστε από εδώ. Έτσι. Πολλές κινήσεις. Για σήμερα. Για αυτό το πρόγραμμα ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Λοιπόν, καλή επιτυχία.